Γεια σας, γεια σας. Ναι, τι ψάχνετε τώρα να βρείτε, αν ξεκινήσαμε, αν δεν ξεκινήσαμε. Μα εννοείται ότι είμαστε στον αέρα. Ανανεωμένοι και πάρα πολύ δυνατοί, αλλά και δυναμικοί για άλλη μια νέα τηλεοπτική σεζόν, διότι ουσιαστικά είναι η πρώτη μας εβδομάδα. Και τυχόν λαθάκια, τυχόν πραγματάκια που μπορεί, ας πούμε, έλαβα κάτι μηνύματα χτες που μου είπανε, Αλέξανδρε, σε ένα σου πλάνο ήσουν πάρα πολύ φωτισμένος. Λέω, παιδιά, το αστέρι πάντα πρέπει να είναι φωτισμένο και υπερβολικά φωτισμένο να είναι κάποιες φορές. Μη σε αγχώνει και μη σε απασχολεί. Διότι αυτό σημαίνει να είσαι αστέρι. Όμως πείτε μου, σε ποιο κανάλι, σε ποια μεγάλη παραγωγή, σε ποια μεγάλη και πολύ πολύ μεγάλη, αν το θέλεις, πρώτη προβολή, δηλαδή πρεμιέρα, δεν υπάρχουν τα λαθάκια. Σημασία έχει να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τα δεδομένα και να βρούμε κι εμείς τα μικρά λαθάκια μας. Διότι να σου πω κάτι, δεν μπορεί όταν είμαι εγώ στην Άξο μέχρι πριν από μία εβδομάδα με το μαγιό μου και την ξαπλώστρα μου και με το κοκτέιλ μου ξαφνικά έρχονται και μου λένε, ξεκινάς εκπομπή γιατί η Ελλάδα περιμένει, Πετρίδη. Έχω φίλε τηλεθεατή, πώς θέλεις να εγκληματιστώ αμέσως? Και εντάξει, μπορεί να έχω γεννηθεί για αυτή τη δουλειά, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Λοιπόν, μάλιστα. Όπως είπα λοιπόν και χτες, μια νέα τηλεοπτική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο έχει μόλις ήδη γίνει. Δεν ξέρω, Γιάννη, και μετά θα σου τσεκάρουμε, δεν λέω και μεγάλες κουβέντες. Αλλά σήμερα πάμε έτσι, όχι να γνωρίσουμε, στην ουσία τις δύο τις γνωρίζουμε τα δύο τελευταία χρόνια που είναι εδώ στην εκπομπή, αλλά και στο βασικό μου επιτελείο. Η άλλη τρίτη που θα έρθει είναι, όπως σας είπα χτες, νέα συνεργάτηδα, αλλά πάρα πολλά χρόνια φίλη μου. Σήμερα λοιπόν κοντά μας, έτσι, και στο πάνελ μας, υποδέχομαι πρώτα απ' όλα τη στήλη για τα ζωάκια. Όπως είπα χτες στην έναρξη, την κοπέλα εκείνη που μας έκανε, βλέποντας ένα ζώο στο δρόμο, αντί να το προσπερνάμε, μας έκανε και μας ανάγκασε, σε παρένθεση με τον τρόπο της, να σταματάμε και να δίνουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να θέλει. Αυτή δεν είναι άλλη από την Μπάρμπαρα Κίρκη που να την έτσι καλωσορίσουμε. Τι κάνεις? Καλά. Και βέβαια ποτέ δεν έρχεσαι μόνη. Ναι, άλλωστε πάντα. Η συλλογή σου είναι τόσο μεγάλη, ναι, που κάθε μέρα μπορείς να μου φέρνεις για 3 χρόνια καινούριο ζωάκι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα? Έχουμε ετοιμάσει επικίνδυνες τροφές, σπιτικές για τα κατοικίδια μας. Έλα κοντά μου, γιατί θέλω να δω και την τη Σανέλ μου. Αν και πέρσι έκλεισα βέβαια με τη Σανέλ, την είχαμε και πέρσι, ναι, σε πολλά γυρίσματα. Βέβαια. Αλλά είναι και η πιο ανενόχλητη, πρέπει να σου πω. Είναι η πιο ανενόχλητη. Αμέσως μετά, δίπλα στην Μπάρμπαρα, ένα άλλο κορίτσι που σήμερα μπορεί να είναι η πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς, αλλά που και εκείνη με το δικό της τρόπο ενημερώνει τα πάντα για το παιδί. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου! Γεια σας! Γεια σου και σένα! Τι κάνετε? Είμαστε καλά, είσαι έτοιμη για τη νέα σεζόν? Είμαι έτοιμη για ακόμα μια χρονιά να είμαι κοντά σας. Και τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Θα μιλήσουμε για τη δυσλεξία, τι ακριβώς είναι και ποια είναι τα συμπτώματα για κάθε ηλικία. Για έλα να δω τα συμπτώματα, δηλαδή αυτά που μπορεί να μην ξέρουμε. Ολοκληρώνεται το σημερινό σκηνικό της εκπομπής και οι κοπέλες που θα είναι κοντά μου και θα είμαστε η παρέα σας για μία ολόκληρη ώρα σήμερα, μαζί με πολύ ωραία βιντεάκια που έχουμε ετοιμάσει. Την νέα, μην λιποθυμήσεις, φτάνεις, με τη νέα συνεργάτη δάμα, αλλά πάρα πολύ καλή μου φίλη. Και όπως είπα στην έναρξη της εκπομπής, η ειδικότητά της όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα νοσοκομεία και η αγάπη της βεβαίως να ενημερώνει τον κόσμο και να είναι δίπλα στον ασθενή σε οποιοδήποτε επίπεδο και οποιοδήποτε νοσοκομείο, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει από την ανθρώπινη πλευρά και από την εγκυκλοπαιδική πλευρά, αυτό πρέπει να το τονίσω, πράγματα γύρω από την υγεία που μας απασχολούν. Η Μαρία Κατσουλέρη είναι εδώ κοντά μου. Τι κάνεις? Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Καλά, είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Για την πρώτη σου τηλεοπτική προβολή μετά από όσα έχεις κάνει κατά καιρούς? Πανέτοιμη. Ωραία. Κάτσε λοιπόν και εσύ στην καρέκλα σου και έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Λοιπόν, κορίτσια, από το Τζόρτζιο και σήμερα κοντά μας έχουμε υπέροχα και γλυκά, φάγαμε, αλλά και κουλουράκια. Φάγαμε. Και απέναντι έχουμε και ένα αρνί, για όποιους νομίζουν ότι αυτά είναι λίγα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πώς σας φαίνεται έτσι το... Γιατί σήμερα είστε πρώτη φορά στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Να. Ωραία. Ναι. Ωραίο σκηνικό, πολύ ωραίο, ναι. Φωτεινό. Δεν πολύ. Το εμπνεύστηκα καλά. Αυτό το εμπνεύστηκα με την τελευταία βουτιά που έκανα στην Άξο, εκεί κοντά στη Χελώνα. Εκεί μου ήρθε. Όταν βγήκα, λέω, αυτό θα κάνω. Η Χελώνα, τελικά. Η Χελώνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω. Έχουμε πολύ ωραία θέματα και σήμερα. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Έχεις ετοιμάσει και ένα βιντεάκι, Κωνσταντίνα, που έχει να κάνει με το θέμα σου. Ναι, είναι μία μικρή ταινιούλα με
ήρωες που μας δείχνουν τι ακριβώς είναι η δυσλεξία. Ναι. Βέβαια, όλοι την γνωρίζουμε. Μαρία, τι έχεις ετοιμάσει, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα ιατρικής άποψης, εγκυκλοπαιδικής πάντα. Σκέφτηκα να μιλήσουμε λιγάκι για τον σταφυλόκοκο. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ, γιατί προκαλεί πάρα πολλών ειδών λοιμώξεις. Υπάρχουν 30 είδη, οπότε πρέπει να εμείς θα αναλύσουμε και τα 30. Όχι, σήμερα θα αναλύσουμε μόνο τον έναν τύπο. Α, φαντάσου. Οπότε θα σε βγάλει όλη τη χρονιά ο σταφυλόκοκκος. Σε κάθε εκπομπή θα αναλύσει σταφυλόκοκκο part 2, part 3 κτλ. Μπάρμπαρα μου είπε στην αρχή ότι έχουμε να μιλήσουμε και να δούμε 10. Όχι 10, επικίνδυνες ποιητικές τροφές για τα κατοικίδια μας. Για αυτά γενικά που για όλα τα ζωάκια. Πρόβλημα γενικότερα. Ναι. Στα στομαχάκια τους. Στο στομάχι τους και πολλές φορές. Αθελά μας τα δίνουμε. Αθελά μας, γιατί τα λέμε, δίνουμε. Έλα μωρέ, κοίτα πώς μας κοιτάει. Ακριβώς. Θυμάσαι τι σου είχα πει και το είχα πει και στις τρεις σας. Δηλαδή, γιατί το έχετε ζήσει από την αρχή τον κούκκι, από το πολύ μωρό. Ότι μην του δίνεις τίποτα, δεν πρόκειται να του δώσω τίποτα εκτός ξηρά τροφή. Σε πληροφορώ ότι το βράδυ που τρώω το πατατάκι μου. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνη ή όχι. Που τρώω το πατατάκι μου. Για να δω μια ταινία να χαλαρώσω, με το που ακούσει ότι ανοίξω τον ντουλάπι με τα πατατάκια, τρέχει και κάνει, πώς κάνει ένα σκυλί που έχει να φάει μπορεί και ένα χρόνο, ναι. Και χειρότερα. Και του δίνω πολύ πολύ μικρά, δηλαδή ένα πατατάκι στα 4 φαντάσου, τόσο έλα, μικρά μωρέ, κομματάκια. Εντάξει, δεν πειράζει. Και σε πληροφορώ ότι αυτό που με τρελαίνει, λέω ησυχία. Γιατί το τρώει και ακούγεται, το έχεις ακούσει. Και ακούγεται σαν να είναι άνθρωπος και να κάνει το πατάκι και κάνει και το στόμα του, δεν το τρώει, δηλαδή όπως καταπίνει την τροφή του. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει και του δίνω πατατάκι. Αν ήξερε, δηλαδή, εάν μπορούσε, ας πούμε, π.χ. λέω τώρα εγώ να του δώσω και χωνάκι παγωτό και να το γλύψει όπως το τρώμε εμείς, που αν το κρατήσω έτσι θα το κάνει, αλλά αυτό θα το φάει όλο, θα του δίνω και παγωτό. Δηλαδή είναι πολύ ανθρώπινη η συμπεριφορά του. Εγώ δίνω και παγωτό. Νομίζω ότι είχαμε συζήτηση πριν και στην πουλίτσα καλά. Κωνσταντίνα δίνει στην πουλίτσα τα πάντα. Η Κωνσταντίνα έτσι και άλλω στα σκυλιά τη δίνει τα πάντα και αυτά που δεν τρώει ο άνθρωπο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι η Κωνσταντίνα τα σκυλιά τη τα έχει εκπαιδεύσει τόσο πολύ που τι θέλει τώρα να σου πω, ρε παιδί μου, τι να τη δώσει. Και ακατάλληλα πράγματα όχι, δίνει. Όχι, ακατάλληλα, όχι. Δίνει, α πούμε, στο σκυλί μπορεί να πάει, ας πούμε, και να δώσει και φρικασέ. Ναι, δεν έχει πρόβλημα η μπουλίτσα. Έχει δώσει, ναι, η μπουλίτσα τρώει. Και εγώ τη έδωσα. Ναι, δίνει, α πούμε, ρεβίθια. Τι τρώει, μπουλίτσα καταπληκτικά. Απλά όταν τα τρώει με κουτάλι. Ναι, φακές, ό,τι πάντα. Όλα, όλα. Το πάνε με την μπουλίτσα πρέπει να γίνουν φίλοι. Και όταν ρωτήσει την Κωνσταντίνα γιατί, σου λέει γιατί χρειάζεται και σύντροφο, γι' αυτό τη δίνω λίγο φακή. Λοιπόν, Γιάννη μου, έλα λίγο κοντά μου, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο στα θέματά μας. Και ξέρεις, άμα δεν έχω και τον υπεύθυνο του από το στούντιο. Ναι, είναι το δεξί μου χέρι, δεν μπορώ να ξεκινήσω. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας απορίες, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να πούμε, να αναλύσουμε, στο email της εκπομπής. Να πω επίσης ότι στο κανάλι, στο YouTube, Αλέξανδρος Πετρίδης, ή πατώντας μη μου πεις στα λατινικά και το όνομα της συνεργάτηδάς μου ή του καλεσμένου ή οτιδήποτε, μετά το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, θα δείτε στον αέρα τα πάντα γύρω από τις εκπομπές που ήδη προβλήθηκαν και το θέμα της εκάστοτε συνεργάτηδάς μου. Ξεκινάμε τώρα με το πρώτο θέμα, με τα ζωάκια, έτσι να το σχολιάσουμε, να το αναλύσουμε. Ο λόγος στην Μπάρμπαρα Κίλκη, που είναι και το θέμα με το οποίο ασχολείται αποκλειστικά εκείνη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις επικίνδυνες τροφές, τις ποιητικές επικίνδυνες τροφές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα αμύγδαλα, φουντούκια και ξηρούς καρπούς. Τι προκαλούν? Προκαλούν μυϊκή αδυναμία, δυσκαμψία των άκρων, κατάπτωση και εμετούς. Δεν ξέρω αν δίνεται. Δίνεται η ξηρή καρπή. Εμείς δεν δίνουμε καθόλου στο σκυλάκι μας. Παιδιά, θα σχολιάζουμε λιγάκι και το κάθε ένα, αν δίνεται. Να δω λιγάκι, γιατί ρωτάω όλο τον κόσμο γενικά. Απλά την Κωνσταντίνα σε αυτό το θέμα δεν θα λες δίνω. Τσάμπα πάει το λεπτό. Μπορεί και να μην έχει δώσει. Εσύ στον κούκκι έχει δώσει ξηρού καρπού. Ναι, έχω δώσει. Όχι όμω σαλατισμένου. Ξέρετε, ναι. Του τρελαίνεται με τον ηλιόσπορο. Τρελαίνεται με τον ηλιόσπορο, αλλά τον ηλιόσπορο τι εννοώ. Σου έχει κάνει μετά εμετό. Όχι, καλά, του δίνω τρία. Εντάξει. Απλά να νομίζει ότι κάτι του δίνω και ότι κάτι τρώει τώρα. Μην φανταστείς. Απλά να ενημερώσω κάτι, ότι γενικότερα όλα αυτά που θα πούμε, οι σπιτικές τροφές, δεν σημαίνει ότι είναι άμα δίνουμε μία φορά. Έτσι. Μιλάμε για συχνά. Κατά κόρον δεν πρέπει να δίνουμε. Γενικότερα δεν πρέπει να δίνουμε, αλλά τώρα το να δώσεις και μία και δύο φορές, νομίζω ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Το αβοκάντο. Περιέχει. Ποτέ, μπράβο. Εσύ. Όχι, όχι, δεν τις έχω δώσει ποτέ.
Όχι. Γιατί και εγώ δεν έχω φάει σχεδόν ποτέ, είναι από αυτά τα οποία. Μόνο στο σούσι. Ναι, δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά δεν το παίρνει να το δώσει. Λοιπόν, το αβοκάντο λοιπόν περιέχει ένα πολύ λιπαρό οξύ, την περσίνη. Mm-hmm. Είναι τοξικό για όλα τα κατοικίδια, ειδικά τα θηλαστικά. Mm-hmm. Πολλά είδη πουλιών, εγωπρόβατα και άλογα. Μάλιστα. Προκαλεί περικαρδιακές συλλογές υγρού και σοβαρή δύσπνοια που μπορεί να αποβούν μοιραία και δεν αντιμετωπίζονται, δηλαδή είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, λογικά. Πρέπει να το αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, έτσι. Δρόμος χωρίς στροφή. Τα σταφύλια ή σταφίδες δίνεται. Όχι. Καλοκαίρι, λογικά. Ναι. Έτσι, αλλά οι σταφίδες και αποξηραμένες. Όχι. Δεν νομίζω ότι έχετε δώσει. Όχι. Και να μην δώσετε. Σε μεγάλη λοιπόν ποσότητα προκαλούν νευρική ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατο στα κατοικίδια. Μάλιστα. Μην δώσετε ποτέ. Νευρική, είπες ή νεφρική. 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 Ναι. Ναι. Ποτέ να μην δώσετε. Ποτέ. Ή σταφύλια και σταφίδες. Ποτέ. Mm-hmm. Σοκολάτα. Γιατί όλοι είναι πάρα πολύ. Είναι δύσκολα τα σταφύλια. Ναι. Εμένα δεν το τρώει κιόλα. Τα... Εμένα τρώει ο πάνικ. Ναι. Πολύ. Δεν τα τρώει εμένα τα σταφύλια και είναι και πάρα πολύ δύσκολα στο. Α, εδώ είναι και σε εμά. Εγώ δηλαδή που τρώω πολύ σταφύλι, παιδιά. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, όταν το βράδυ, ας πούμε, φάω 2-3-5 χούφτες, γιατί ξέρεις, αυτά είναι. Επειδή εγώ τα καθαρίζω, ναι. Δεν κάθομαι εκείνη την ώρα. Είναι το παίρνω, το τρώω. Το παίρνω, το τρώω. Δεν κάθομαι. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, σοκολάτα έχουμε δώσει σίγουρα. Ναι, εγώ όχι. Όχι. Γλυκό δεν του έχω δώσει ποτέ. Δώσουμε να δοκιμάσει. Τίποτα. Ας αλλάζουμε. Δεν μ' αρέσει να δίνω βέβαια εγώ εντολές τώρα στο σκηνοθέτη. Μπράβο. Δεν είναι ωραίο τηλεοπτικά να το κάνω εγώ αυτό, αλλά ήθελα να σας δω λίγο στο παράθυρο και στο γενικό, να δω πώς γίνεται, να σας βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, σοκολάτα. Δημιουργεί εμετό, μην δώσετε παιδιά, συχνή ούρηση, υπερβολική δίψα και καρδιακές αρρυθμίες. Αυτό με τη δίψα που λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, ισχύει, γιατί εγώ στο Ιμπουλίτσα δίνω συνέχεια. Ναι. Αλλά τα άλλα δεν τα κάνει. Εντάξει, μιλάμε για συχνά, έτσι, τώρα το να δώσεις ένα κομματάκι, το να δώσεις ένα γλυκάκι, αλλά να τις δίνεις τώρα, μια φορά την εβδομάδα. Τις δίνεις. Ναι. Τις δίνεις. Μια φορά την εβδομάδα σοκολάτα. Και δύο και τρεις δεν είναι. Όσο καιρό θες να την κρατήσεις την πουλή. Την έχω 12 χρόνια. Την έχει, πολλά, αλλά όχι να μην το κάνεις. Λοιπόν, ακόμη και θάνατος, αν καταναλωθεί σε υπερβολική ποσότητα. Γι' αυτό. Η σοκολάτα λοιπόν υγείας και το κακάο σε σκόνη θεωρούνται ακόμη πιο επικίνδυνες μορφές. Ναι. Κρεμμύδια. Κρεμμύδια. Άμα πέσει κάτω, το τρώει η δικιά μου. Ναι, δεν το προλαβαίνει να το μαζέψει και η Κωνσταντίνα. Είναι επαμφάγωτο. Εσύ κρεμμύδια, στο κούκι. Όχι, όχι, εγώ κρεμμύδια δεν δίνω. Εσύ? Δεν δίνουμε, όχι καθόλου. Εγώ ρε παιδιά δίνω στον πάνικ. Ο πάνικ τα τρώει. Κρεμμύδια καραμελωμένα. Κρεμμύδια που μπορεί να είναι στο τηγάνι. Παιδιά, είναι λίγο, δεν είναι λίγο έντονο. Ομά δεν πρέπει, νομίζω. Γενικά κρεμμύδι δεν κάνει. Νομίζω θα μιλήσω μετά για τα ομά γενικότερα, τι δεν πρέπει. Ναι, τι ωραία που είσαι εκεί. Προκαλούν λοιπόν στο σκύλο και στη γάτα, έχω να σας πω, αιματολογική ανεμία αν φαγωθούν ομά, αυτό που είπες. Μάλιστα. Και μαγειρεμένα βέβαια έτσι και σε σκόνη. Σωστά. Και πάλι φυσικά σε μεγάλη διάρκεια, δηλαδή το να δίνει συνεχόμενα, όχι το να δίνει συνεχόμενα, αλλά καλό είναι να μην δίνουμε. Αυτό δηλαδή, η έρευνά μου, αυτό το πράγμα λέει ότι καλό είναι να μην δίνουμε. Δεν κάνει να δίνουμε σπιτικές τροφές. Λοιπόν, τσίχλες και καραμέλες, ακούω. Έλα, με τίποτα, και... παιδιά, μην μου πείτε ότι δίνετε σε ό,τι υπάρχει όπως που δίνει στο ζώο τσίχλα. Μαγείρεψα και τρώγα τσίχλα. Την καταπίνει. Έβγαλα και την έδωσα. Έλα, ρε Κωνσταντίνα, συγγνώμη. Δεν σε πρόσεξε, Μπάρμπαρα. Δεν το πω, όχι. Ότι μπορώ εγώ σούμε, να μην δώσω στην Ίνκα τσίχλα και καραμέλα μέσα στο σπίτι. Όταν θα τη βγάλουμε έξω να ουρήσει, να κάνει την ανάγκη. Ναι. Τη βλέπει. Δεν είσαι για σένα που την αφήνει και πάει και λίγο μέχρι τον κορυδαλό και ξανάρχεται. Όχι, να μην το κάνει. Αυτό θα το έχω θέμα για τη βόλτα του σκύλου και θα ήθελα, αν γίνεται, να είσαι και εδώ πέρα. Θα σου πω τα κατά και τα υπέρ. Και μετά θα αλλάξει γνώμη. Εγώ θαυμάζω, μία παρένθεση, θαυμάζω αυτούς που βλέπω που την έχουν δίπλα και περπατάνε μαζί και πάει και έρχεται το ζώο. Και λέω, γιατί εγώ να πάει πάντα με το λουρί του. Ναι. Λέω, μα πώς τον ακολουθεί. Προχτές είχαμε πάει στο Φλίσβο. Είδες ότι την άφησε και ήταν δίπλα της, δεν έφευγε το σκυλάκι που είδαμε. Όμως, νομίζω ότι είναι και πολύ επικίνδυνο γιατί ένα θόρυβος ξαφνικός, ένα τρακάρισμα, ένα φρενάρισμα, το σκυλί μπορεί να το κάνει να πεταχτεί και να χάσει τη ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τις τσίχλες και καραμέλες χωρίς ζάχαρη, ό,τι και να είναι, παιδιά. Τσίχλα, καραμέλα, ό,τι και να είναι. Θεωρείται και αυτό τοξική για τα κατοικίδια. Μέσα σε 15 με 20 λεπτά, από την φρόση λίγων μόνο γραμμαρίων,
τα επίπεδα της ινσουλίνης στο αίμα του ζώου ανεβαίνουν, μπράβο, και τις γλυκόζεις πέφτουν απότομα. Σε κατάληξη την υπογλυκαιμική κρίση. Η οποία είναι πάρα πολύ θανατηφόρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως και στον άνθρωπο άλλο. Παιδιά, πολλά πράγματα, ό,τι συμβαίνει για τα ζωάκια, συμβαίνει και για τους ανθρώπους, έτσι, δηλαδή τα περισσότερα, μην πω. Ναι, ντομάτες, πατάτες, ακούω. Όχι, παιδιά, η ντομάτα, καλά. Έχει δοκιμάσει ελάχιστα. Γιατί μου φαίνεται η μπουλίτσα πρέπει να κατασχεθεί. Η μπουλίτσα δεν τη δίνω. Μου φαίνεται. Με τίποτα. Ποτέ. Προκαλούν λοιπόν και αυτά τοξικότητα στα ζώα. Προκαλούν λοιπόν προβλήματα που σχετίζεται με το γαστρεντερικό σύστημα, το νευρικό και το ουρικό. Ουροποιητικό, λάθος. Πολύ λιπαρές τροφές λοιπόν, όπως το σηκώτι, ζαμπόν και μπέικον, δίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύουν λιγάκι αυτά. Δίνεται. Πολύ λιπαρές, ξαναλέω. Δεν λέω το κοτοπουλάκι που έχουμε φτιάξει. Εγώ τις δίνω, ας πούμε, κοτόπουλο ψητό του δίνω. Τυρί του δίνω. Δεν είναι πολύ λιπαρό, μιλάω σηκώτι, ζαμπόν, μπέικον. Όχι. Λιπαρές. Λάθος. Λοιπόν, δημιουργεί παγκρεατίτιδα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι. Και μπορεί να εμφανιστεί λοιπόν ως κοιλιακό πόνο, πυρετό, εμετό, διάρρειο, λίθαργο και ανορεξία. Μάλιστα. Πρόσεχε. Το κορίτσι μου. Λοιπόν, επίσης ζάχαρη. Δίνουμε. Ζάχαρη, σκέτη ζάχαρη. Καθόλου, όχι. Ποτέ. Πώς και δεν τρώει μπουλίτσα ζάχαρη. Έλα, μια φορά που έχει δει κάτι στο πάτωμα. Δεν της άρεσε. Από τόσο που τρώει. Α, εντάξει. Τρώει σοκολάτα. Λοιπόν, αν καταναλωθεί συχνά, λοιπόν, προκαλεί παχυσαρκία, προβλήματα στα δοντάκια μας και διαβήτη. Είναι λογικά όπως και στους ανθρώπους, ξαναλέω. Το ομό κρέας. Δίνουμε. Όχι. Γιατί σε βλέπω σκεπτική. Όχι, νομίζω ότι ομό κρέας, όχι, δεν φτάνουμε. Καταρχάς, να πω κάτι το οποίο το ξέρω, ότι το ομό το κρέας δεν πρέπει να το δίνουμε γενικά. Τα ζώα αγριεύουν, βγαίνουν λιγάκι πιο άγρια τα ένστικτα και οτιδήποτε. Γιατί απαγορεύεται. Υπάρχουν ζώα που τρώνε όμως ομό κρέας. Όλα. Νομίζω ότι ένα ζώο, άμα το δει ή άμα αυτό, θα πάει να το φάει. Δεν νομίζω ότι θα κολλήσει εκεί. Δεν θα κολλήσει, όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει να δίνουμε ούτε σε γάτες ούτε σε σκύλους. Γιατί μπορεί να του προκαλέσει τροφικές δηλητηριάσεις. Το ομό λοιπόν ψάρι, να μιλήσουμε και για το ομό ψάρι. Mm-hmm. Το ομό ψάρι. Οι γατούλες το τρώνε. Δεν τρώνε ομό κρέας. Εννοείς ότι άμα πάνε σε ψαροπολία. Τώρα λοιπόν το ομό ψάρι. Προκαλεί Έλα να σε βοηθήσω. Αβιταμίνωση. Αβιταμίνωση. Είναι από το στερητικό το Α και τη βιταμίνη, βιταμίνωση, αβιταμίνωση. Πώς λέμε, έχεις. Όταν δεν πας συχνά. Συγγνώμη, ναι. Με αποτέλεσμα νευρολογικά κυρίως συμπτώματα. Το ομό αυγό δημιουργεί δερματολογικά προβλήματα. Το ομό αυγό και στον άνθρωπο δημιουργεί δερματολογικά. Ναι, αλλά το πίνουν συνήθως οι άνθρωποι που γυμνάζονται. Και που γυμνάζονται και για τη φωνή κάνει καλό οι τραγουδιστές. Με αυτοί που μιλάνε, παρουσιαστές. Και τέλος θα μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δίνουμε. Εγώ ούτε γάλα, ούτε γιαούρτια, ούτε τέτοια δεν το δίνω. Μέχρι κάποια ηλικία της έδινα και γαλατάκια έτσι. Γάλα, παιδιά, κάνει να δίνουμε στα μικρά στα γατάκια. Έτσι λογικό είναι. Βέβαια το καλό είναι. Ναι, το καλό είναι βέβαια να δίνουμε. Κανονικό είναι να παίρνει από τη μανούλα. Αλλά άμα δεν έχουμε, υπάρχουν ειδικά μέσα στο εμπόριο τα οποία μπορούμε να δώσουμε σε ένα μικρό γατάκι. Μετά όμως δεν το δίνουμε και δεν θα δίνουμε. Σας πω. Όχι, πουθενά δεν δίνουμε. Σε ποια κανονικά. Σε ποια ηλικία το σταματάμε το γαλατάκι. Πρέπει να απογαλακτιστεί. Είναι σαν μωράκι. Δύο μηνών. Μπορεί και ένα αναλόγως. Είναι γατάκι, είναι σκυλάκι. Το δίνουμε εμείς με το δικό μας, δηλαδή, όχι το ευαπορέ. Έτσι, μιλάω για πάνω ειδικά. Όχι, απαγορεύεται. Όχι, όχι, ειδικά που είναι για μωράκια, που είναι σε σκόνη και τα ρεώνα. Έλα μου, γλυκιά μου, κούκλα μου. Λοιπόν, δημιουργεί γαστρεντερικές διαταραχές πάλι. Κουτάβια λοιπόν και γατάκια, αυτό που σας είπα, δεν πρέπει να ταΐζονται με αγελαδινό γάλα, αλλά με υποκατάστατο μητρικό του γάλατος. Αυτό που σας είπα που υπάρχει στα ακριβώς. Αν βέβαια είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε, να το δίνουμε, είναι κάτι που αν χρειαστεί, αν πρέπει για την υγεία της άνθρωπος. Αν θέλει λοιπόν, αντί για γάλα, μπορείς να δώσεις γιαούρτι χωρίς λιπαρά. Ναι. Αντί για γάλα. Λένε όμως ότι αυτό στα ζώα δεν κάνει πολύ καλό, ούτε το γιαούρτι. Το γιαούρτι κάνει πολύ καλό, κάνει χωρίς καλό. Λιπαρά, ναι. Μπορεί όμως μετά απλά, αλλάζει λίγο η αφόδευσή του, δηλαδή δεν είναι όπως με την ξηρά γάλα τροφή. Απαγορεύεται. Εννοώ ότι δεν πρέπει να του δίνεις κάθε μέρα, γιατί δημιουργεί εμετό και διάρρεια, να ξέρετε, το γάλα, το πολύ το γάλα. Αν ας πούμε παίρνει, είναι άρρωστο και πρέπει να πάρει μια αντιβίωση ή κάτι, οτιδήποτε, καλό είναι γιαούρτι. Πώς και με εμάς τους ανθρώπους δεν παίρνουμε για την αντιβίωση γιαούρτι. Για τα ίδια πράγματα ισχύουν και για τα ζωάκια.
Λένε. Μην διαφέρουμε δηλαδή πολλά πράγματα. Λένε, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ ότι αν τα ζωάκια κάποιες στιγμές πάνε στη γλάστρα και τρώνε λίγο πρασινάκι. Αυτό ναι. Σημαίνει ότι πονάει λίγο η κοιλίτσα τους. Α, ναι. Ναι. Ισχύει, γιατί το έχω είναι ακούσει. Σαν το φαρμακό. Γιάννη, θα σε βοηθήσω. Ναι. Πονάει... Μισό λεπτό, κορίτσια, πάμε ναι. Σημαίνει. Θα σε βοηθήσω να βρεις ακριβώς πάνω στο παράθυρο το έχω και θα καταλάβεις για την αυριανή εκπομπή τι πρέπει να μου ετοιμάσετε. Για πες μου. Απαντάω στην ερώτηση της Μαρίας ότι τρώνε έξω πρασιναδίτσα, είναι γιατί πονάει η κοιλίτσα. Αυτό ναι, και εμένα καμιά φορά πάει στα φυλλαράκια και τα μικρά και τα μυρίζει και κάνει, είναι έτοιμος, ποτέ δεν έχει φάει, αλλά είναι έτοιμος. Και να φάει δεν είναι κακό, απλά βέβαια, παιδιά, μόνο μην είναι. Ναι, παιδιά, ψεκασμένα. Θα έχει πρόβλημα. Άσε που εγώ όλο το καλοκαίρι δεν το πήγα καθόλου ούτε κοντά σε φυτά, διότι αυτό που έγινε φέτος, που όλες οι περιοχές δεν έγινε ο κατάλληλος ψεκασμός και πραγματικά όλα τα ζώα ήταν γεμάτα ψήλους και τσιμπούρια, το πήγαινε στο ζώο για να κάνει ανάγκη του και το γύρναγες και το ψάχνεις και είχε αμέσως από το φυτό τάκ είχε πεταχτεί. Ναι. Σε δευτερόλεπτα μπαίνει, είναι φοβερό. Και πολλές φόλες. Πάρα πολλές. Λοιπόν, βάζω εδώ πέρα ένα OK και ένα με άριστα το 10-10 με τόνο. Για τη σημερινή σου έναρξη σε αυτήν την τηλεοπτική σεζόν. Η Μπάρμπαρα Κίρικη, όπως κάθε εβδομάδα, είναι εδώ κοντά μας με τη στήλη της για τα ζώα. Έχει ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα. Βεβαίως και κατά καιρούς θα έχεις και τους καλεσμένους όπως κάθε χρόνο, όπως κάθε φορά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Μπάρμπαρα Κίρικη, Κωνσταντίνα Παπαϊάννου θα μας ενημερώσει για τα παιδιά. Μαρία Κατσουλέρη, που βέβαια θα μας ενημερώσει για τις ιατρικές μας απορίες. Για το θέμα που εμείς τις δώσαμε σαν πρώτη εκπομπή, αλλά και όλοι οι τηλεθεατές. Μπορείτε να την ερωτάτε. Όπως και όλα τα κορίτσια, στο προσωπικό τους Facebook. Δεν λέω στο email της εκπομπής, γιατί τα email, ας πούμε, από τη χρησινή εκπομπή ήταν γύρω στα 1600. Δεν έχω διαβάσει πάνω από 60, να είμαι ειλικρινής, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ. Στο προσωπικό email Μαρία Κατσουλέρη, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, Μπάρμπαρα Κίρκη, μπορείτε στο Αλέξανδρος Πετρίδης, Gold ή Real, μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας για τη στήλη αυτή που σας απασχολεί και την επόμενη εβδομάδα η εκάστοτε κοπέλα να σας δώσει τις απαντήσεις που θέλετε. Φύγαμε και επιστρέφουμε. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε δεύτερο μέρος αυτής εδώ της Θεσπέσιας κατά τα άλλα εκπομπής. Πρώτη τηλεοπτική μας εβδομάδα για αυτή τη νέα σεζόν 2016-2085. Θα το πάω έτσι, δεν θα το πηγαίνω για ένα σεζόν, δηλαδή 2016-2017, αφού μου είπανε ότι μέχρι το 85 περίπου θα είμαι στην τηλεόραση. Θα το κάνω κάπως έτσι, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τηλεόραση. Α, να σας πω και αυτό, ότι αν δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν θα είμαι. Αλλά θα έχω δικό μου κανάλι στο YouTube. Όχι όμως όπως άλλοι που λένε κάνουν εκπομπή και τη βγάζουν στο YouTube. Εγώ θα έχω δικό μου κανάλι στο YouTube όταν δεν θα υπάρχει τηλεόραση. Τώρα θα μου πεις πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λέμε. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ, στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Έχουμε να συζητήσουμε για την δυσλεξία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, πιστεύω, κάποια πράγματα για να το διακρίνουμε, γιατί πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτο. Ναι. Δηλαδή εννοώ ότι ένα παιδάκι λες είναι ακόμα μωρό, γι' αυτό δεν έχει μάθει λεξούλες. Αλλά πρέπει ο μπαμπάς ή η μαμά να καταλάβει ότι αυτό ίσως χρειάζεται. Έναν γιατρό, έναν ειδικό, γιατί είναι δυσλεξία και δεν είναι επειδή είναι παιδί. Θα μάθουμε να το διακρίνουμε. Η δυσλεξία αναγνωρίζεται. Τη βλέπουμε μέσα από τη γραφή και την ανάγνωση. Ανάλογα την ηλικία του παιδιού και από μικρές λεπτομέρειες, σωστά, είναι τα συμπτώματα που λέμε, θα τα δούμε παρακάτω,
πρέπει το παιδί, αν έχει πάνω από 2-3 συμπτώματα, να πάνε σε έναν ειδικό γιατρό. Ωραία. Επειδή έχουμε και την Μαρία Κατσουλέρη που εντάξει δεν είναι γιατρός, αλλά να πούμε βέβαια ότι το βασικό σου επάγγελμα, το είπα εγώ στην έναξη για όλους σας, ότι όλα αυτά τα, πέραν από τη δημοσιογραφία, που γι' αυτό είσαι εδώ, ότι μέσα στις κλινικές είσαι από το χειρουργείο μέχρι από το καλημέρα, δηλαδή και προϊσταμένη σε πολλά τμήματα, άρα έχεις ζήσει τους πάντες από γιατρούς, από τμήματα, δεν είσαι μόνο σε ένα τμήμα, π.χ. στην καρδιολογία, στη χειρουργική, στην ορθοπαιδική, έχεις περάσει και σαν προϊσταμένη από πάρα πολλά και όντως είσαι και ακόμα βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια στις κλινικές. Άρα έχεις ακούσει πολλές ιατρικές απόψεις, πολλούς ασθενείς. Mm-hmm. Δηλαδή έχεις μετρήσει ποτέ πόσους ασθενείς μπορεί να έχουν περάσει από την επίβλεψη από τα χέρια σου όλα αυτά τα χρόνια. Άπειρος ο αριθμός. Ναι, μετά από 25 χρόνια στο χώρο. Ναι, ξεκίνησε από 2,5 χρονών. Όχι. Α, ήσουν από τα παιδιά που βγήκανε γιατροί. Δηλαδή μόλις βγήκαν η μαμά σου είπε γιατρίνα μου. Όχι, θέλει να πούμε την ηλικία. Όχι, δεν θέλω, ό,τι φαίνεσαι είσαι. Και ο κόσμος ξέρει, 63. Είναι παιδιά, είναι μικρού λέει. Μην βλέπετε το 20. Εντάξει, πιο μικρή είμαι εγώ όμως. Ναι, η πιο μικρή είναι η... Σανέλ. Η Σανέλ μας, εδώ πέρα στην παρέα. Μεγάλη είναι, 6 χρονών. Δεν είναι 6, είναι 4. Είναι 4. 4-7, 28, σε περνάει. Ναι, άρα είσαι πιο μικρή. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα, μπορώ να πω την ηλικία. Όχι, παιδί μου, εδώ πέρα δεν κάνουμε παντρολογήματα. Να πας άμα θέλεις, άμα θέλεις. Άμα είναι να βρω κάποιο γαμπρό, γιατί να μην. Έχεις τον καλύτερο άντρα που ένα λεπτό να κάνω και το... Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει. Λοιπόν, την αγαπάει, δεν υπάρχει τέτοιο ζευγάρι. Λοιπόν, άρα έχουμε και να μας πει και τη δικιά της γνώμη. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η δυσλεξία επηρεάζει σχεδόν εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, επάνω σε... με σοβαρές βασικά εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Mm-hmm. Όπως είπαμε, αναγνωρίζεται μέσω της γραφής και της ανάγνωσης. Και πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι μύθοι. Όταν λες μέσω της γραφής και της ανάγνωσης, πρέπει να πάει το παιδάκι σχολείο. Όχι, και από, και από τον ύπιο που ξεκινά να γράφουν το όνομά του. Εγώ το πρέπει να σας πω αυτό που λέγαμε κιόλας, ότι ένας συμμαθητής μου τον σηκώνανε στον πίνακα και έγραφε αντί για το εψιλόν, έγραφε το 3. Ναι, πολλά παιδιά. Αυτό είναι δυσλεξία, λέγεται, είναι αναγραμματισμός. Είναι ένα σύμπτωμα. Είναι ένα σύμπτωμα στη δυσλεξία. Ωραία. Για πάμε να το πάμε να δούμε ποιοι είναι οι μύθοι. Ποιοι είναι οι μύθοι. Η δυσλεξία επηρεάζει τον προφορικό λόγο των παιδιών. Όταν κάποιος έχει δυσλεξία, μπερδεύεται συνέχεια. Mm. Δεν μπορεί να προφέρει σε μία πρόταση σωστά και με τη σειρά τις λέξεις. Το ρο, αυτοί που μπερδεύουν το ρο. Αυτό δεν είναι. Το είχα και εγώ αυτό πολύ πολύ παλιά, που δεν πήγα σε κανένα γιατρό, μόνο του διορθώθηκε. Έφυγε, με την ανάγνωση. Ναι, με την ανάγνωση, αλλά νομίζω ότι αυτό, παιδιά, εμένα βοηθήθηκε πολύ με τα μαθήματα φωνητικής. Νομίζω ότι τότε, όταν μικρός ξεκίνησε τα μαθήματα, ότι τότε, αλλά πάντα, στα μικρά παιδιά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν αυτό θα μείνει. Ναι. Σε κάποιες μόνο λέξεις μπορεί να μείνει. Δηλαδή, για κάποιον φίλο, ο οποίος πραγματικά στη νεαρότερη ηλικία δεν καταλάβαινε τι θέλει να μου πει, και τώρα που μου μιλάει, καταλαβαίνω τα πάντα, χωρίς να πάει σε κανένα γιατρό και τίποτα. Το έχει δουλέψει μόνος του. Αυτό είναι. Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή με μειωμένη σχολική επίδοση έχουν δυσλεξία. Αυτό είναι ένας μύθος. Άλλοι λένε ότι είναι σωστό, άλλοι λένε ότι είναι λάθος. Γι' αυτό τους λέμε ότι είναι μύθοι. Όλα τα παιδιά μπερδεύουν το 3 με το ε. Αυτό που είπα. Ή το δέλτα με το θ. Πήγα να το πω ότι κάτι γίνεται και με το θ. Ναι, το δέλτα με το θ. Πολλά παιδιά το μπερδεύουν. Και δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυσλεξία. Το δέλτα με το θ, όχι το ε με το 3. Μας το είπε ο παιδαγωγός που ήρθε στο σπίτι όντως και τον εξέτασε, γιατί νομίζαμε ότι ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί μπέρδευε και τη γλώσσα του κάποια στιγμή και λέει: όχι, δεν είναι πρόβλημα, το φτιάξει συνέχεια μόνος του. Μπράβο. Έφτιαξε, όντως. Μάλιστα. Μπράβο στο σκηνοθέτη μας, γιατί μου αρέσουν πολύ αυτά τα πλάνα. Τα πλάνα, σας αρέσουν. Η δυσλεξία οφείλεται σε ψυχολογικό αίτιο. Είναι ένας μύθος. Δεν ξέρουμε αν όντως ισχύει αυτό. Ναι, και νομίζω ότι αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή, θα πρέπει το παιδί να μπει σε μια άλλη διαδικασία. Στην εφηβεία. Βεβαίως, για να δεις αν είναι όντως ψυχολογικό. Η δυσλεξία μπορεί να την ανακαλύψουν οι γονείς και στην εφηβεία. Μπορεί το παιδί να μην έχει δείξει κανένα σύμπτωμα από τα προηγούμενα χρόνια του και όταν μπει στην εφηβεία να αρχίζει όλα να τα μπερδεύει. Σωστά. Λοιπόν, η δυσλεξία μπορεί να διαγνωστεί κάνοντας εγκεφαλογράφημα. Όχι. Είναι ένας μύθος.
μύθος. Δεν ξέρουμε αν πολύ ισχύει βάρη, ή όχι. Να πούμε όταν λέμε ότι είναι ένας μύθος, ότι στα 1000 παιδιά, στα 2000 παιδιά, δεν ξέρω εγώ, τυχαία τον αριθμό, μπορεί ένα εγκεφαλογράφημα να δείξει κάτι. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι η λύση. Ναι. Αυτό εννοούμε. Είτε στην παιδική ηλικία είτε αργότερα, ούτως δεν θα δείξει κάτι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικά συμπτώματα της δυσλεξίας αναηλικία. Δηλαδή, προσχολική ηλικία. Μιλάμε για τα παιδιά από 3 ως 4 ετών. Μπορεί να αρχίσει να μιλάει αργότερα από τα άλλα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να έχει φτάσει και 4 χρόνια και να μην μιλάει. Ναι, και να σας πω όμως και κάτι. Τα αγοράκια βαριούνται. Μπορεί στα 4, αυτό λένε, και κυρίως τα αγόρια, να μιλήσει και μετά αυτό το παιδί να είναι και διάνοια και τρόπος που μιλάει. Ναι. Είχα μία φίλη μου το παιδί που έλεγε μπαμπά, μαμά, δεν έλεγε τίποτα άλλο. Και λέει, του λέμε, δεν μιλάει με τίποτα. Ενώ τα ακούει, καταλαβαίνει τα πάντα, βάλε το γάλα σου. Δεν λέει ούτε το ναι, θα το βάλω. Τα καταλαβαίνετε. Ναι. Όταν ξεκίνησε, τώρα μετά από 12 χρόνια, τη λέω να σου πω: μπορεί να τη στείλει στο δωμάτιο, γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν σταματάει να μιλάει. Αγάπη μου. Λοιπόν, να έχει μεγαλύτερη δυσκολία από τα άλλα παιδιά να προφέρει κάποιες λέξεις. Δηλαδή, βαλτό. Δεν ακούει το λάμδα και το ταφ και λέει βαλό. Ή βατό. Αέτατο. Αέτατο. Ναι, λένε τα μισά. Ναι. Είναι, δηλαδή το λάμδα με το ταφ, το γάμα με το κάπα. Δεν μπορεί να τα. Το γκου είναι και δύσκολο και όλα τα παιδάκια αυτά. Και εγώ δεν μπορούσα να τα πω. Είναι κάποιες λέξεις που πρέπει να φτιάξει η οδοντική, το στοιχείο μας μπροστά για να μπορέσει να κάνει. Ναι. Επίσης πρέπει να μάθουμε ότι για να προφέρουμε πολύ καλά το α, η στοματική κοιλότητα πρέπει να είναι ανοιχτή, στρογγυλοποιημένη. Δηλαδή α. Για να πούμε καλά το ι, πρέπει να είναι ι. Λέμε λεμόνι. Άμα πούμε λεμόνι. Βλέπεις ότι δεν μπορείς να το πεις. Αυτά είναι από την ορθοφωνία. Να το κλειστώ λιγάκι. Άμα δεν ναι, ρε παιδί μου, αλλά το χείλη χωρίς να το καταλαβαίνεις πάει πίσω στο νι. Στο ι. Ναι, στο ι. Δεν λες. Λεμόνι. Όπως ας πούμε για να πούμε πολύ καλά τα φωνήεντα, πρέπει η γλώσσα να χτυπάει καλά στον ουρανίσκο. Για να δεν το καταλαβαίνουμε εμείς το μιλάμε, αλλά σε λέω όρθο. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκαλά. Το βλέπεις. Μόνο έτσι. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά σε πολύ λίγες μέρες θα είναι κοντά μας και η μοναδική Τζούλη Μασίνο για το καινούργιο της βιβλίο που θα μας κάνει και πολλά άλλα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ορθοφωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, πιστέψτε με, και εν καιρό θα το δείτε αυτό, γιατί εάν ο άνθρωπος δεν μάθει να τοποθετεί τη γλώσσα του και τη στοματική κοιλότητα σωστά, δεν μπορεί να αρθρώσει λέξεις πάρα πολύ σωστά, δηλαδή με κλειστό στόμα. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, και αν παρατηρήσετε με κλειστό στόμα να πείτε το άλλα άνοιξε και άλλη μπουκάλα, επειδή έχει πολύ λάμδα, με κλειστό τελείως. Άνοιξε όλη μπουκόλο. Το ανοίγεις λίγο. Ναι. Είδες, γιατί δεν μπορείς να πας τη γλώσσα πάνω. Όλα αυτά όμως θα σας τα μάθω στην πορεία και θα κάνουμε πάρα πολύ ασκησιολόγιο. Α, τέλεια. Και μία ορθοφωνία θα μας μάθει. Θα σας μάθω. Άρα θα μάθουμε δηλαδή να χειριζόμαστε τη γλώσσα. Τη γλώσσα μας. Βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι που εκ γενετής το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που μαθαίνουν. Κάνει ορθοφωνία και πάλι δεν ξέρουμε με μιλάμε. Σαφώς. Και υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Έλα, άρα τι στόμα και γλώσσα εννοείς. Ναι, είναι όλο μαζί αυτό πάει. Εμένα μου έχεις μάθει για τη γλώσσα. Πολλά πράγματα. Σε έχω μάθει. Για το στόμα όμως πρέπει να το δουλέψουμε. Πρέπει δηλαδή να λες έλα Βασίλη. Ανοίγεις πάρα πολύ το στόμα. Ναι, για να το τώρα να το για να σας το δείξω. Είμαι σαν τον Νίκο που λέει μα δεν έχεις, έχω ένα μεγάλο στόμα. Έλα Βασίλη, Γιώργο, Νίκο, Γεράσιμο. Ναι, πες όλα τα ονόματα να δω που είσαι ορθόφωνη. Αλέξανδρο. Αλέξανδρο. Το είπες, Ένρινα το είπες αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τους μύθους για να πάμε και στο τελευταίο μας μέρος. Δεν έχουμε μείνει στους μύθους, έχουμε μείνει στα σημεία. Λοιπόν, να έχει δυσκολία να απαγγείλει κάποιο μικρό ποίημα. Τα παιδιά στον ήπιο όταν κάνουν κάποια θεατρικά σκέτς, πρέπει να μάθουν ένα μικρούλι, τρεις σιρούλες απ' έξω και πολλά παιδιά δυσκολεύονται. Το ποιηματάκι δηλαδή που λέμε. Ακριβώς. Παιδιά από τον νηπιαγωγείο στην ηλικία των 9-10 ετών μπορεί να καθυστερούν να μάθουν τη σύνδεση μεταξύ γραμμάτων και ήχων. Δηλαδή, αν ακούνε και ήχο μαζί, όπως λέμε ένα τραγούδι, μπερδεύονται, δεν ξέρουν τι να πρωτοακούσουν. Λοιπόν, να κάνουν διαρκώς λάθη στην ανάγνωση και στην ορθογραφία.
να έχουν δυσκολία στην ανάγνωση σκέτων λέξεων, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, το βαλτός, να μην μπορούν να το διαβάσουν, γιατί δεν περιλαμβάνεται από άλλες λέξεις. Οπότε το γράφουν και λάθος. Ναι, το γράφουν και λάθος, γιατί το έχουν λάθος. Ναι. Λοιπόν, στην ηλικία από 10 έως 13 ετών, αυτό που σας είπαμε ότι εμφανίζεται λίγο αργότερα, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να μην κάνουν καλή ανάγνωση, δηλαδή να συλλαβίζουν κάποιες λέξεις, να αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων σε μια λέξη, να αδυνατούν να αναγνωρίσουν και να μάθουν επιρρήματα, ρίζες λέξεων και άλλες πτυχές της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Να αποφεύγουν να κάνουν ανάγνωση φωναχτά γιατί ντρέπονται. Μάλιστα. Να έχουν δυσκολίες με προβλήματα λέξεων στα μαθηματικά. Τέλεια. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, το 3 με το ε να τα μπερδεύουν και να μην καταλαβαίνουν τι λένε. Ο νηψιός μου είναι, σε αυτά που λες τα περισσότερα, είναι λίγο μέσα. Τι γίνεται όμως στα γραφτά? Όντως έχουμε ένα θέμα. Μπορεί να μπερδεύει λέξεις, να βάζει μπρος-πίσω γράμματα. Ναι. Στα μαθηματικά είναι άψογος. Ναι, γιατί έχει εκεί πέρα τη ροή και έφεση, την κλίση του και τη ροπή του. Έχει έφεση στα λοιπόν, μαθηματικά. Ακόμα ένα σύμπτωμα είναι το να γράφει το παιδί την ίδια λέξη, δηλαδή σε μία σελίδα το είμαι, που γράφεται με ΕΙ και ΑΙ, να το γράφει λάθος ορθογραφικά ή μπρος-πίσω ή με ΙΟΤΑ ή με ΕΙ στο τέλος. Να τα γράφει λάθος την ίδια λέξη, ενώ την έχει κάνει μία φορά σωστά, να τη γράφει συνέχεια λάθος. Λοιπόν, πάμε και στην ηλικία των 14 μέχρι και 18-19, που είναι δύο μόνο τα συμπτώματα, να διαβάζουν αργά, με πολλά λάθη και ανακρίβειες, δηλαδή να ξεχνάει κάποιες λέξεις, και να αποφεύγουν τα τεστ που απαιτούν ανάγνωση και γραφή. Μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά κυκλοπαιδικά πάντοτε τα λέμε και με βάση πολύ γνωστές έρευνες σε όλο τον κόσμο. Γιατί χωρίς διαβάζουμε μόνο μία έρευνα. Δεν... Μία έρευνα. Διαβάζουμε δύο-τρεις και καταλήγουμε στο τελικά ποιες συμφωνούν. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη Μαρία Κατσουλέρη αλλά και τις υπέροχες κοπέλες που μόλις τελείωσαν. Αλλά όμως έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θα κλείσουμε με την ενότητα της υγείας που σήμερα έχουμε να πούμε, Μαρία, για ποιο θέμα είπαμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σταφυλόκοκο. Ωραία. Προετοιμαστείτε, μολύβι και χαρτί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μπορεί να φανεί από το σταφυλόκοκο και μπορεί να μην το καταλάβουμε. Ελάτε μαζί μου σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Φύγαμε. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Μπάρμπαρα, Κωνσταντίνα και Μαρία, εδώ κοντά μου για να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή με ιατρικές απορίες και μάλιστα να λύσουμε όλα μας τα περισσότερα, μάλλον που μας απασχολούν, γύρω από το σταφυλόκοκο, είπαμε. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Όταν λέμε σταφυλόκοκος, γιατί που μπορεί να το έχουμε δει, μπορεί να το έχουμε ξαναδεί, αλλά μπορεί να μην ξέρουμε και τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Εντάξει, σημαντικό. Είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει πολλά είδη λοιμόξεων. Μάλιστα. Εντάξει, φαίνεται μικροσκοπικά. Στο σώμα μας όμως, όταν μεταφερθεί, γιατί μεταφέρεται, φαίνεται με πληγές. Ναι. Άρα δηλαδή, για να πάμε τώρα ουσιαστικά, να πούμε ότι ο σταφυλόκοκκος έχει πάρα πολλές, αν το θέλεις, μορφές που μπορεί να εμφανιστεί. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με γυμνό μάτι. Ωραία. Μόνο με μία εξέταση. Ωραία. Θα μας μεταφέρουν επάνω μας το βακτήριο, το συγκεκριμένο. Και θα πώς, αυτό μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο? Ναι, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα είναι μεταδιδόμενο. Εγώ στη δουλειά μου μπορώ να το αρπάξω πάρα πολύ εύκολα. Γιατί είσαι μέσα στους ασθενείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή μεταφέρεται αιματολογικά μέσω ασθενούς και νοσοκόμου. Ή όπως μπορεί και επίσης και ο νοσοκόμος να τον μεταφέρει από τον έναν ασθενή στον άλλον, εάν δεν πάρει τα σωστά μέτρα προφύλαξης και αντισηψίας. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, ας πούμε, προφύλαξης? Γάντια. Δεν παίρνει εμβόλιο ο σταφυλόκοκκος. Ναι. Γάντια, καθαριότητα, πλύσιμο με σαπούνι. Σαπούνι που... Με λίγα λόγια, δηλαδή στο νοσοκομείο, όποιοι είναι. Και επισκέπτες, και γιατροί, και νοσηλευτές, επισκεπτόμαστε ένα νοσοκομείο, υπάρχει κίνδυνη για πολλά. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, άλλωστε, είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Σωστά. Το έχω ακούσει. Γι' αυτό έχουν βάλει τα και εδώ θέλω να πω κάτι, ότι στα νοσοκομεία, όταν πάμε να δούμε έναν ασθενή, ένα φίλο μας, και έχετε η νοσοκόμα και σου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν γίνεται πιο μακριά, εμείς τσαντιζόμαστε. Όμως μπορεί να του μεταφέρουμε ένα μικρόβιο πολύ σημαντικό. Και είναι
είναι σωστό να ακολουθήσουμε τους κανόνες της υγιεινής, γιατί βλέπεις και το άλλο απ' έξω και μπαίνει μες στο δωμάτιο με τα τσιγάρα στο χέρι ή μόλις το έχεις σβήσει. Και σου λέει, σας παρακαλώ, κύριε, να πλύνει τα χέρια σας. Λέει, εγώ στον δικό μας δεν θα πάω. Ναι, αλλά μπορεί να έχεις κάτι και ο ένας ασθενής. Πιστέψτε με, ότι μέσα σε νοσοκομεία έχουμε ακούσει μεγάλες καταγγελίες ότι το παιδί πήγε με την ασθένεια Α και τελικά έφυγε από τη ζωή με την ασθένεια που κόλλησε. Απαράδεκτο. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε τον εκάστοτε ασθενή, όπως θα προσέχουμε και τους εαυτούς μας. Εγώ μπορεί να πάω να δω εσένα και να είμαι υγιέστατος και εσύ ή ο διπλανός να με κολλήσει κάτι. Να σου μεταφέρω κάτι. Άλλωστε, τα χέρια είναι ένας παράγοντας ο οποίος, όσο και να τα πλένουμε, όση αντισηψία για να χρησιμοποιήσουμε, δεν απολυμμένονται ποτέ. Ποτέ. Ναι, γι' αυτό και πολλοί τα πλένουν. Ούτε με αυτό, με τα αντισηπτικά. Είναι προς στιγμή όλα αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή, το ενόπνευμα φυσικά δεν υπάρχει, δεν είναι μέσω αντισηψίας. Με λίγα λόγια, στα χέρια έχουμε πάντα μικρόβια. Πάντα. Γιατί πάντα. Και τον υπολογιστή που πληκτρολογούμε και το κινητό μας και μεγάλη, τα χαρτιά μας. Και... Αυτά που λες είναι πολύ μεγάλη φορείς μετάδοση. Ναι. Ναι. Τα χερούλια που πιάνουμε στα λεωφορεία. Τα πάρα παιδιά μας, υπάρχει. Στο τιμόνι μας υπάρχουν πάρα πολλά. Καμιά φορά, εγώ ας πούμε μπαίνω στο σπίτι, επειδή μου και κρατάω την τσάντα μου και πάω μέσα να κάτσω για φαγητό, επειδή πεινάω. Και μου λένε, τα χέρια σου δεν τα πλύνεις. Λέω, παιδάκι μου, από τα μάξι τα τσάντα σου. Και την τσάντα μου κρατάω. Αυτή η τσάντα που την έχω ακουμπήσει σε 100 γραφεία και 100 δημόσιες υπηρεσίες. Στο αυτοκίνητό μου που κάθομαι, κάθεσαι μετά τη θάλασσα και την ακουμπάω πάνω στο κάθισμα. Ναι. Πού ξέρω εγώ τι μπορεί να έχουμε μεταφέρει αυτά τους μικροοργανισμούς. Που είναι πολλές φορές και μεγάλα προβλήματα, δεν μπορείς να τους δεις. Δεν είναι η βρωμίτσα που θα πεις αυτό και έφυγε. Όπως και η σκόνη που αιωρείται στον αέρα δημιουργεί πάλι προβλήματα. Σαφώς. Πόσο σταφυλόκοκκος, λοιπόν. με ποια εξέταση μπορούμε, μάλλον ποια είναι τα συμπτώματα που μπορούν να μας δείξουν. Περίμενε λίγο. Ναι. Αν και ο καθένας μπορεί να πάθει μία μόλυνση από σταφυλόκοκκο, συνθήκες θέτουν κάποιους ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως είπαμε. Όπως τα νεογέννητα, γυναίκες που θυλάζουν, διαβήτης, εγκιακή νόσος, πνευμονοπάθεια, καρκίνος, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι παράγοντας για πάρα πολλές ασθένειες όταν πέφτει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, και εκείνοι που κάνουν χρήση ναρκωτικών ή άλλων φαρμάκων. Αυτή είναι η πιο επιρρεπής για πολλές αρρώστιες σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τραυματισμοί του δέρματος ή λύση της συνεχείας του δέρματος, όπως λέμε εμείς οι νοσηλεύτριες. Όταν υπάρχει δηλαδή μια λύση της συνεχείας του δέρματος, είναι πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να μεταφερθεί το οτιδήποτε. Και εγώ να μεταφέρω σε σένα και εσύ να το πάρεις και να το μεταφέρεις στην Κύρκη και αντίστοιχα στην Κωνσταντίνα, που λέω λόγο. Με μια απλή κίνηση, όπως όταν πάμε να φτιάξουμε τα λιμάκια μας. Με τα χέρια μας κολλάει. Πρέπει να είναι αποστηρωμένα πολύ καλά και να είναι μόνο για σένα εκείνη την ώρα να τα βγάζει από το. Κανένα μαγαζί δεν είναι τέτοιο. Ναι, όπως το λέω και στην αδελφή μου που κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Και να έχουμε την καλύτερη για τον ήχο. Ναι, είναι, ναι, υπάρχουν τα φουρνάκια, υπάρχουν διάφοροι αποστηρωτήρε οι οποίοι τα βάζουν και τα αποστηρώνουν όλοι. Τα τατουάζ που κάνουμε. Ναι, καλά. Αυτό είναι οι βελόνε εκεί αναγκαστικά. Να πούμε βέβαια τώρα για τα δικά σας νυχάκια. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φίλη μας από τα Perfect Nails. Εγώ δεν στην τα Νίκια. Γιατί δεν κάνει. Ναι, γιατί εσείς είσαι νοσοκόμα, βεβαίως. Γιατί σας έκανε καταπληκτική δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Την καλύτερη, νομίζω. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Η Σταυρούλα Τριανταφύλου, να στείλουμε τα φιλιά μας. Αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να πω το εξής. Μαρία, θέλω να μου απαντήσεις, στάνοντας Γιάννη να με ενημερώσετε και για τον χρόνο, θέλω να μου πεις λίγο πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να έχουμε κάτι, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω, με πίον. Ναι, υπάρχει απόστημα με πίον. Δηλαδή, κάποια σημαδάκια βλέπουμε κατά καιρούς άσπρα στο πρόσωπό μας ή σε άλλα σημεία. Ναι, κάτι μικρούλια. Ναι, αυτό που δεν σπάνε με το χέρι. Δεν τα πειράζουμε, δεν τα ανοίγουμε, δεν τα αφήνουμε. Αυτά είναι σταφυλόκοκκο. Ναι. Αυτά. Και πρέπει φυσικά πλύσιμο με σαπούνι. Αυτά όμως, εμένα ένα γιατρός μου έχει πει, μπορεί να καυτηριάσεις μία καρφιτσούλα. Το σπάς. Κοίτα να δεις. Μπορείς να το κάνεις. Καλό είναι όμως, επειδή όμως υπάρχει εκεί μέσα η μόλυνση, να μην το ανοίξεις και βγάλεις, γιατί μεταφέρεται και με την αναπνευστική οδό. Ωραία. Το σπάμε ή δεν το σπάμε. Τα ρωτάω εγώ και μου απαντάνε τελευταία. Υπάρχει πόνος ή Γιάννη, τελικά. Αν δεν μας αρέσει το προσωπάκι όπου είναι, να το σπάσουμε. Έλα, με μακιγιάζ και και μέχρι να κάνει τον κύκλο. Ναι, μπορεί, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Έχουμε 360 μέρες τώρα, τι αρχόνεστε. Πόνος, πρίξιμο, ερυθρότητα. Έχουμε πόνο, πρίξιμο, ερυθρότητα. Πάμε να τα κουμπίσουμε και ψιλοπονάμε, ψιλοενοχλεί. Εντάξει. Εάν περάσει στο αίμα, γιατί περνάει στο αίμα, εμείς που φλεβοκεντούμε ασθενείς με τις βελόνες, μπορούμε να την περάσουμε στο αίμα τον σταφυλόκοκκο, αν δεν φοράμε γάντια την ώρα που το κάνουμε αυτό. Ναι. Εντάξει.
Είναι η λεγόμενη βακτηριεμία ή σιψεμία. Λοιπόν, η μαστίτιδα στις γυναίκες που είναι έγκυες. Ναι. Εντάξει, οφείλεται. Η λεγόμενη πνευμονία, εάν περάσει στους πνεύμονες. Σαφώς. Οστεομυελίτιδα, όταν εισέλθει στα οστά. Ναι. Μιλάμε για σοβαρύστερα ναι. καταστάσεις. Αυτό είναι βέβαια πολύ προχωρημένη κατάσταση. Ναι, μιλάμε. Ναι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, που εκτίθεμαι όλη μέρα σε αυτό, μπορεί κάποια στιγμούλα, ναι, αν δεν προσέξω και αν δεν ναι, τηρήσω τους κανόνες, και αυτό είναι να και μεταφέρω ναι, στον οργανισμό μου πολύ επικίνδυνες αυτές. Και η λίμωξη από σταφυλόκοκο στο αίμα μπορεί να μολύνει την καρδιά ή τις βαλβίδες, ας πούμε, ή ενδοκαρδίτιδα. Σοβαρό ναι. πράγμα. Και με τη διατροφή. Όπως. Όπως. Το βακτήριο απελευθερώνει μία τοξίνη στις τροφές, προκαλώντας ταχεία έναρξη ναυτίας και εμέτου. Mm-hmm. Λοιπόν, οι τροφές που συνδέονται με τη δηλητηρίαση από σταφυλόκοκο είναι τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το κρέας και τα πουλερικά όταν δεν τα πλένουμε σωστά και δεν τα ψήνουμε. Αυτό θέλει όπως πάρα και πολύ προσοχή. Έτσι, παιδιά, το ομό γενικότερα. Αντιμετώπιση. Mm-hmm. Εντάξει. Φυσικά το πλύσιμο, όπως είπαμε, που παίζει σημαντικό ρόλο. Εάν βλέπουμε αυτά στο πρόσωπό μας ή στα χέρια μας ή κάπου αλλού, πλένουμε πάρα πολύ καλά με σαπούνι. Επισκεπτόμαστε καλύτερα έναν δερματολόγο, έτσι. Ναι, και μας δίνει την αντίστοιχη αλυφούλα, εντάξει. Και φυσικά είναι μια αγωγή η συγκεκριμένη. Ναι. Αλλιώς, σε μεγαλύτερες καταστάσεις, όπως είπαμε πριν. Μόνο ειδική γιατρής. Ενδοφλέβεια, αντιβίωση και μεγάλα σχήματα. Τόσο πολύ σημαντικό, ναι, βέβαια. Ειδικά ναι, αν έχει περάσει. Εγώ, παιδιά, δεν έχω γνωρίσει κανέναν να έχει. Κοίταξε, εμένα η μάνα μου το τελευταίο διάστημα, πριν κάνα μήνα, πρόσεχε, κάποια στιγμούλα, πήρε το μικρόβιο, πρίστηκε και είχε μεγάλο κίνδυνο, νοσηλεύτηκε και είχε μεγάλο κίνδυνο, επειδή είναι καρδιολογικό νόσημα, έχει καρδιολογικό νόσημα, να περάσει σε αυτό το στάδιο της ενδοκαρδίτιδας. Τι λες. Ναι, και αυτό τι, ότι πήγε η αδελφή μου, ας πούμε, να της φτιάξει τα νύχια, της τα έφτιαξε, κάποια στιγμή κάτι την ολοχλούσε και το τράβηξε. Και μάτωσε. Μάτωσε και μετέφερε το μικρόβιο. Ναι, και γι' αυτό πρίστη. Λένε πολλές φορές, έλα μου, γιατί είναι να τα ρίξω μια παραλυγίδα ναι, ναι. που σου λέει, μπορεί από εκεί ναι. να πάρεις πολύ μεγάλο μικρόβιο. Ναι, θα στραβάσουν εκεί. Βεβαίως, ναι. Δεν να προσέχουμε. Υπάρχει εμβόλιο, όπως είπαμε στην Κωνσταντίνα πριν λίγο, που ρώτησε ευθέως και λογικό είναι, σου λέει, για όλα υπάρχει ένα εμβόλιο, ρε παιδάκι. Καλά, αυτό όχι δεν για υπάρχει, όλα. Ναι, γι' αυτό δεν υπάρχει μια μέθοδο ναι. αυτή η πρόληψη. Αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει. Εμβόλιο, πάντα, αυτό που λέει και ο Ιπποκράτης, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία σε όλα. Σε όλα τα πράγματα, βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Μαρία Κατσουλέρη που μας ενημέρωσε για τα ιατρικά μας θέματα και για το σταφυλόκοκο, την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννα από τη Στήλη για το παιδί, την Μπάρβαρα Κίρκη από την αγάπη μας για τα ζώα, είναι η Στήλη που είμαστε πάρα πολύ κοντά στους μικρούς μας φίλους. Την επόμενη εβδομάδα, κορίτσια, και πάλι κοντά μου, βέβαια δεν ξέρω αν θα είστε πάλι εσείς οι τρεις. Κάθε εβδομάδα θα είστε άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, ανάλογα την ημέρα που θα πέσετε, γιατί μπορεί, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα να μην μπορείς εσύ, μπορεί να μην μπορείς εσύ, αλλά όλες οι κοπέλες θα είναι εδώ σύσσωμες. Το μη μου πεις για άλλη μια νέα τηλεοπτική σεζόν έχει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμά μου, με πολύ ωραίους συνεργάτες αλλά και πολύ ωραίους καλεσμένους. Αύριο έχουμε και καλεσμένους και συνεργάτες. Μείνετε κοντά μας, θα μιλήσουμε για πολύ ωραία θέματα και θα εκπαιδευτούμε. Κρατήστε μόνο αυτό και θα σας πω τι σημαίνει. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να ξέρετε ότι αν όλο αυτό, αυτές τις 1, 2, 3, 5, 10, 25, 30 ώρες που είμαστε ουσιαστικά στον αέρα κοντά σας, έχετε εντυπωσιαστεί, φανταστείτε τις υπόλοιπες 340 μέρες, χοντρικά το λέω τώρα, τι πρόκειται να πάθετε. Φιλιά πολλά, γεια σας.